κύριε Μιχελάκη, σας διέκοψα. Ναι, να ήθελα να πω αυτή την είδηση που δείχνει και αυτή ότι υπάρχει ένα κλίμα πολύ ηλεκτρισμένο στην ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με την ανταποκριτριά σας, 15 άτομα ναι. ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε. Ανέφερε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, έχει μια σημασία. Πιστεύετε ότι τα στείνουν, κύριε Χιτήρη, αυτά? Κοιτάξτε, αν είναι 15 άτομα και αναφέρεται και ότι ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι άκουσα. Ναι. Τότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουν μια τακτική κάποιοι. Το άκουσα κι εγώ. Κάποιοι έχουν μια τακτική. Μάλιστα. Στην οποία θεωρούν, δεν ξέρω από τη μεριά τη δικιά τους, ότι είναι πιο κατάλληλη αυτή τη στιγμή να εφαρμόσουν. Κύριε Μιχελάκη. Καταρχήν, αυτό που θέλω να πω για το συγκεκριμένο πράγμα είναι να εκφράσω μια πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κατά των εκδηλώσεων βίας, από όποιον και προέρχεται, σε όποιον και αναπευθύνεται, με όποια πρόφαση και αν χρησιμοποιείται. Για να είμαστε ξεκάθαροι από αυτά τα πράγματα, διότι αρκετή λάσπη έχουμε ακούσει και για αυτό το κομμάτι. Να επανέλθω όμως στην προηγούμενη συζήτησή μας. Άκουσα με χαρά τον κύριο Χιτήρη να αναφέρεται στο θέμα της αλήθειας. Θέλω να πω ότι στο θέμα της αλήθειας, δυστυχώς, δεν μιλάμε μόνο εμείς, κύριε Χιτήρη. Μιλάει καταρχήν ένας συνάδελφός σας, υπουργός, ο κύριος Λοβέρδος στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος έχει ζητήσει να πούμε την αλήθεια στο λαό. Έτσι έχει πει. Έχουμε ακούσει επίσης βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στις συνεδριάσεις των ΚΤΕ να ζητούν την αλήθεια. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο σας είπα και εγώ προηγουμένως, κύριε Χιτήρη, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πράγμα πια που το επαναλαμβάνουν και τα στελέχη σας. Και αυτό νομίζω ότι δεν το αρνείστε. Όσον αφορά δε κάποια άλλα πράγματα από τα οποία αναφέρατε για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, δεν είναι κάποια μέτρα που δεν πετύχανε, κύριε Χιτήρη. Είναι μια πλήρης αποτυχία προβλέψεων αριθμών. Πέστε μου, ένα οικονομικό μέγεθος, μία πρόβλεψη που έχετε κάνει, στην οποία να έχετε πέσει μέσα. Και εδώ δεν είναι απλώς εάν το 10 ήταν 9 ή 8 ή 7 και πόσο είχαμε πει, αλλά όλα αυτά τα πράγματα, όλοι αυτοί οι αριθμοί, μιλάμε για ζωές ανθρώπων. Να σας πω έναν άλλο ψυχρό αριθμό. Κύριε Χιτήρη, το 15,1 της ανεργίας τον Ιανουάριο μήνα. Και μάλιστα αυτό έρχεται στην επικαιρότητα με αφορμή και ειδήσεις οι οποίες δημοσιεύονται ότι υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης, υπάρχει πρόνοια της κυβέρνησης τα επιδόματα ανεργίας να ταυτιστούν, να ορίζονται με βάση περιουσιακά στοιχεία και εισοδηματικά κριτήρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σε μια εποχή που αυξάνει την ανεργία είναι εγκληματικό. Λάβετε δε υπόψη ότι το επίδομα ανεργίας είναι ένα επίδομα το οποίο είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή οι εργαζόμενοι πληρώνουν στον ΑΕΔ γι' αυτό και γι' αυτό μάλιστα μπορείς και το δικαιούσε να το παίρνεις μετά από έναν ορισμένο χρόνο εργασίας. Μια σύντομη απάντηση, κύριε Χιτήρη, για να κλείσουμε. Κύριε Μιχελάκη, θέλω να σας πω ότι κάνετε αντιπολίτευση και καλά κάνετε, αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι κάνοντας αυτού του είδους την αντιπολίτευση, κάνετε αντιπολίτευση στον εαυτό σας. Διότι παραδώσατε μια χώρα χρεοκοπημένη. Κύριε Χιτήρη, 18 μήνες είστε στην κυβέρνηση. Συγγνώμη, 18 μήνες είστε στην κυβέρνηση. Δεν εγώ είστε πια στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, κόντευετε δύο χρόνια. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι πήρε μια χώρα χρεοκοπημένη η παρούσα κυβέρνηση και ο Γιώργος Παπανδρέου. Το χρεοκοπημένο είναι ένα άλλο παραμύθι το οποίο με χαρά σε μια άλλη συζήτηση θα το κουβεντιάσουμε. Δεν είναι καθόλου παραμύθι. Θέλετε να δούμε τα νούμερα? Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, αυτό που προσπαθεί είναι αυτή η κυβέρνηση, τα λάθη των άλλων και τις ζημιές που έκανε στη χώρα, να τις ξεπεράσει. Και κάνει μεγάλη προσπάθεια, κύριε Βεφίλ. Θέλετε να δούμε πώς δημιουργήθηκε το χρέος, επειδή και εσείς είστε παλιός έλεγχος και έμπειρο. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια από όλους. Και καλό θα ήταν στην προσπάθεια αυτή να συμμετέχει και η Νέα Δημοκρατία. Πέστε μου σε ποιο μέτρο έχετε πετύχει. Πρωταγωνιστής θα έπρεπε να είναι η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε να δείτε, σας θυμίζω ότι είστε 18 μήνες στην κυβέρνηση. Λέει ο κ. Σαμαράς, βεβαίως φταίμε και εμείς και κάνουμε αυτοκριτική. Αν φταίτε πράγματι και κάνετε αυτοκριτική, τότε πρέπει να δείξετε στην πράξη ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει και να συμβάλλετε να είστε φύγει η χώρα, που τορπιλίζετε να φύγει τη χώρα συνένεση. Από την κρίση αυτή. Είστε οι πρώτοι που τορπιλίζετε τη συνένεση, κύριε Χιτήρη. Καθόλου. Είστε οι πρώτοι. Καθόλου, καθόλου. Τι καθόλου? Φέρατε εμείς ένα μνημόνιο στο οποίο υβρίζετε την αντιπολίτευση. Ότι σας λέω ένα βασικό. Πέστε μου πού έχετε βοηθήσει και πού έχετε συμμετάσχει και έχετε δώσει κλίμα συνένεσης. Από την πρώτη μέρα. Όταν ο Σαμαράς σας πρότεινε ο ίδιος να ξεκολλήσετε και να πάρετε μέτρα. Όταν σας πρότεινε, σας θυμίζω τις προτάσεις του στο Ζάπιο 1, δεν τις λάβατε ποτέ υπόψη. Θέλετε να σας πω μέτρα τα οποία είχαμε πει και τα οποία ποτέ δεν τα ακούσατε? Κύριε Μιχελάκη, να σας Μιχελάκη, κλείσουμε. Να σας πω εγώ ένα μέτρο που είπε ο κ. Σαμαράς. Ότι σε 18 μήνες θα έχει πάρα πολύ μηδενίσει, εσύ σε ένα χρόνο, θα έχει μηδενίσει το έλλειμμα. Εσείς σε ένα χρόνο, ναι, εσείς το είπατε προηγουμένως. Εσείς το είπατε προηγουμένως. Εσείς είπατε
ότι σε ένα χρόνο μειώσατε το έλλειμμα 6% περίπου. Ο Σαμαράς είπε σε 18 μήνες, όταν το υπολογίζαμε 9,9 το έλλειμμα, όχι το χρέος, για να μην μπερδευόμαστε. Άρα λοιπόν. Κύριε, φοβάμαι ότι κάνετε λογαριασμούς δικούς σας. Λογαριασμούς δικούς σας. Τώρα μην το λέμε, κύριε Φοιτήρη. Μα τι να σας πω. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όταν εσείς έχετε μηδενίσει το έλλειμμα και το λέτε αυτό πράγμα, πώς εσείς. Λέτε το, την ίδια στιγμή άκουσα το αντίπαλο. Και σήμερα, άρα, εγώ όμως θα σας πω τα μέτρα. Και σήμερα ότι είσαστε έτοιμοι να επανέλθετε στην κυβέρνηση. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Άκουσα και σήμερα στις ειδήσεις ότι υπόθηκε ότι είσαστε έτοιμοι να επανέλθετε στην κυβέρνηση. Πάντως, κοιτάξτε, από εσάς που δεν είσαστε καν κυβέρνηση, δηλαδή, γιατί ακόμα αντιπολιτεύεστε. Κύριε, σας ευχαριστώ. Θα είναι σίγουρα καλά. Και τους δύο.